Λοιπόν, προχωρούμε με την τελευταία σημερινή συνεδρία, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι έχουμε δύο ανθρώπους που έχουν σχέση με την τέχνη και έχουμε και μία συνάδελφο που θα μας μιλήσει για το μουσείο, πάλι στο χώρο της τέχνης, με έναν διαφορετικό τρόπο. Πρώτος έχει το λόγο ο καθηγητής κ. Μάινεκ, ο οποίος δουλεύει με το θέατρο, ήδη έχει ξεκινήσει και έχει ιδρύσει θέατρο. Έχει διδάξει κλασικά γράμματα, είναι κλασικός φιλόλογος και ασχολείται με το αρχαίο δράμα. Και ακριβώς μας δίνει την, πώς το λέμε εδώ, ψηφιοποιώντας την αρχαία τραγωδία. Digitizing tragedy. Νέες τεχνολογίες μνημειοποίησης. So, thank you. Professor Mannick. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μείνατε παρά την καθυστέρηση. Ζήτησα από τον κύριο Παμπινιώτη να μην μου επιτρέψει να υπερβώ το 20 λεπτό. Μπορεί και να με πυροβολήσει. Έχει την αδειά μου. Θα μάθω το δυνατό πιο γρήγορο. Ήταν στην ερβαστική ημερίδα, διότι εγώ έχω διδάξει τους κλασικούς, αλλά ασχολούμαι και με το θέατρο. Υπό την έννοια αυτή, με ενδιαφέρει το ζωντανό στοιχείο, η ζωντάνια, η ουσιαστική παρουσία του κοινού. Μ' αρέσει η αλληλεπίδραση μεταξύ όσων βρίσκονται στη σκηνή και του κοινού. Αυτή η κίνηση προς την ψηφιοποίηση των πάντων από μια πλευρά είναι τρομακτική για μένα και κάποιοι από τους τελευταίους συμμετέχοντες στο προηγούμενο πάνελ παρουσίασαν επιχειρήματα συναρπαστικά. Ταυτοχρόνως όμως και εγώ εναγκάλισα την ψηφιακή επανάσταση που την βρίσκω συναρπαστική, γιατί θεωρώ ότι προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό και τούτο είναι η συνδεσιμότητα και η πρόσβαση. Πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο, διότι περί εργαλείου πρόκειται, ούτως ώστε να αυξήσουν την έκθεσή του στο κοινό. Και επίσης φρονώ ότι υπάρχει και κάτι που μας ενδιαφέρει, μάλλον μας προβληματίζει λίγο στον ακαδημαϊκό κόσμο. Πιστεύω ότι η κίνηση της ψηφιακής κοινωνίας είναι αντιρρητιστική. Καταρρύπτει τα τείχη της ακαδημαϊκής θεώρησης. Είναι ωραίο να πηγαίνεις στην βιβλιοθήκη αν είσαι στην Οξφόρδη, στο Κέμπριτζ ή στο Κολόμπια. Τώρα όμως μπορείς να μπεις online και μέσω διαδικτύου να διαβάσεις οποιοδήποτε δημοσιευμένο άρθρο. Σχεδόν έχουν ψηφιοποιήσει το σύνολο των έργων που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες οι μεγάλες. Αυτό είναι τρομακτικό για κάποιους, δίνει όμως πρόσβαση. Είμαστε δάσκαλοι και έχει σημαντική σημασία πρόσβαση. Θα μιλήσω για δύο εφαρμογές. Το U-Stories είναι το ένα και το άλλο είναι ένα ψηφιακό αρχείο για την αρχαιοελληνική τραγωδία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Θα μιλήσω και πάλι γρήγορα για να τρομάζω τους διευθυντές. Κάνουν εξαιρετική δουλειά, λέει ο Μιλάν. Τι άλλο συμβαίνει? Εδώ υπάρχουν κάποιοι που μαγνητοσκοπούν αυτή την εκδήλωση. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά μου, 5 και 7 ετών, με βλέπουν και θα τους πω γεια και από κάμερας. Δεν είναι όμως εξαιρετικό αυτό. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα με live streaming να παρουσιάζουμε τα δρόμενα με τον πλανήτη. Υπάρχει κόσμο που μας βλέπει μέσω διαδικτύου και στη Νέα Υόρκη. Αυτή λοιπόν είναι μια ακόμα πτυχή τη ζωντάνια του ζωντανού δρόμενου. Αυτό λοιπόν συνδέεται με το γεγονός ότι ψηφιοποιούμε τα πάντα. Now this isn't working. Oh, there we go. So you stories grew out of a program called Ancient Greeks Modern Lives that was supported by a very large grant from the National Endowment for Humanities. Η δεύτερη εφαρμογή ψηφιοποίηση του αρχαιολινικού δράματος ονομάζεται Ancient Greeks Modern Lives. Αυτό το πρόγραμμα, για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει, αφορά τα επικά ποίηματα, την επική ποίηση. Και οι ηθοποιοί Αμερικανοί έχουν φτιάξει ένα πρόγραμμα και επισκέπτονται διάφορες πολιτείες και πόλεις της πολιτείας των ΗΠΑ, ούτως ώστε να δημοσιοποιούν την αρχαιολική ποίηση και τα έπι. Θεωρούμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα οι Αμερικανοί και εν γέννη ο κόσμος να μην είναι αμαθής απέναντι στο κόστος του πολέμου. Να γνωρίσει λοιπόν ο κόσμος τον πόλεμο, αυτό θέλουμε να μάθουμε, και πολλοί βετεράνοι των μαχών έχουν πολλά να αφηγηθούν για τις μάχες και τον πόλεμο. Δεν έχω συναντήσει ποτέ βετεράνο του πολέμου που να μην έχει να πει κάτι τρομακτικό για τον πόλεμο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι φέρουν και τεράστια σοφία. Πολλοί από αυτούς λοιπόν αντιδρούν πολύ έντονα στο περιεχόμενο των τραγωδιών που παρουσιάζονται ανά της ΗΠΑ. Έχουμε τα αρχαιοελληνικά δράματα, αυτά της αρχαίας Ελλάδας, τα οποία τώρα τα αναπαριστούν και βετεράνοι του πολέμου. Τον 5ο αιώνα π.Χ. εξάλλου είχαμε πάρα πολλούς πολέμους και πολλοί
μικρές περιόδους ειρήνης στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα. Οι βετεράνοι λοιπόν, πραγματικοί στρατιωτικοί που έχουν αποσυρθεί, που δεν έχουν ποτέ μελετήσει την αρχαιοελληνική τραγωδία, δεν έχουν ποτέ ακούσει για το Φιλοκτήτη, ίσως δεν έχουν ακούσει καν αποσπάσματα της Οδύσσειας, διαβάζοντας αυτή την ποιήση, ακούγοντας αυτή την ποιήση, μας λένε, τα καταλαβαίνουμε αυτά, μου μιλούν, τα νιώθω, τα εισπράττω κι εγώ γιατί μεταφέρουν τις εμπειρίες μου. Και πολλοί βετεράνοι έχουν παραστεί στις εκδηλώσεις μας σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ και μας έχουν πει και δημοσίως, για πρώτη φορά εκφράστηκαν δημοσίως. Είναι εντυπωσιακό, βλέπεις την κάθαρση επί το έργο, βλέπεις ότι κείμενα ηλικίες 2.000 ετών προσφέρουν πολλά σε αυτόν τον κόσμο. Ψηφιοποιήθηκε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα ειδού και μέρος των παραστάσεων, οι ηθοποιοί, το κοινό, φωτογραφίες, σε δημοσιοβιοθήκες, σε στρατιωτικές βάσεις. Εκπαιδεύσαμε και ερευνητές και μελετητές οι οποίοι κάνουν την αντίστοιχη ενημέρωση των κοινοτήτων, κάνουμε masterclasses, αναγνώσεις. Θα βρείτε όλες τις εθνικότητες, όλες τις φυλές, όλες τις ηλικίες. Όλοι συμμετέχουν ενεργά και βοηθούν στην αναπαράσταση του αρχαιοελληνικού δράματος. Απευθυνόμαστε σε πολλές κοινωνίες και κοινότητες, κυρίως τις αναξιοπαθούσες, και δώσαμε και παράσταση στο Λευκό Οίκο. Και εκεί είχαμε και επαγγελματίες ηθοποιούς και βετεράνους του πολέμου. Οι τρεις κύριοι που βλέπετε είναι βετεράνοι. Ο μεσαίος είναι απόμαχος του Βιετνάμ, πυροβολητής ελικόπτερο. Ο ένας έχει πάει δύο φορές στο Αφγανιστάν και δύο στο Ιράκ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν διάβαζαν και Αίαντα του Σοφοκλή, ο συγκεκριμένος. Ήταν πολύ δυνατή η εμπειρία και η απόδοση. Για να γίνουν όλα αυτά, να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την παράσταση και στον Λευκό Οίκο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ σημαντική η όλη εκδήλωση. Κάποιοι γνωρίζουν επίσης ότι πέρυσι ήρθαμε εδώ στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Αρχαία ελληνική τραγωδία, Ευρυπίδης και πάλι με την ενεργό συμμετοχή επαγγελματιών ηθοποιών και απομάχων του πολέμου. Ιδού φωτογραφίες, ενσταντανέ, ο ίδιος βετεράνος που είδατε πριν στο Λευκό Οίκο. Υπάρχει λοιπόν το ψηφιακό στοιχείο σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό το έργο, σε αυτό το εγχείρημα. Έχουμε μάλιστα και ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε αυτή την ιστοσελίδα. Καταρχήν τη χρησιμοποίησαμε για να δημοσιοποιήσουμε τα πολιτιστικά δρόμενα. Και τελικά άρχισαν τα posts από το κοινό και έτσι συνεχίσαμε. Επεκτείναμε την ιστοσελίδα. Μας ζήτησαν να την αναπτύξουμε περαιτέρω και μας ζήτησαν να ψηφιοποιήσουμε όλα τα προγράμματα. Οπότε ένα από τα ερωτήματα που γεννήθηκαν ήταν πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα αφορούσε και την αφήγηση μιας ιστορίας και τη θεατρική παράσταση και την ψηφιοποίηση. Η μεγίστη πρόκληση ήταν η εξής. Πώς μπορείς να πάρεις αυτό το πρότυπο, πώς μπορείς να πάρεις τις σκηνές του θεατρικού δράματος, της αρχαίας τραγωδίας, η οποία εκεί σε κάνει να νιώθεις ότι πρέπει να σηκωθείς από το καθισμά σου και να αφηγηθείς τη δική σου ιστορία. Υπάρχει και μόνο η πράξη της αφήγησης που δημιουργεί δημοσίως την αίσθηση του μέλους μιας κοινότητας. Έχει σημασία να κάνει κανείς αυτό το βήμα και να γίνει κατανοητός, να τον καταλάβει η κοινωνία στην οποία διαβίει. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που θεωρεί επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ανακτήσει και πάλι την αξία του σε μια κοινωνία. Πώς όμως το κάνει αυτό κανείς σε ψηφιακή μορφή? Τι γίνεται όταν κάποιος κοιτάει επί μακρό μια οθόνη? Εγώ ασχολούμαι με το θέατρο, όπως είπα. Δεν μου αρέσει καν να μαγνητοσκοπούνται τα σώα μου. Δεν μου αρέσει να βλέπω βίντεο ταινίες. Δεν θέλω να βλέπω σε ψηφιακή μορφή, δηλαδή δυσδιάστατα την τέχνη μου που την ζω τρισδιάστατα. Αν έχετε κάτσει όμως ποτέ σε αεροπλάνο, αν έχετε πετάξει με αεροπλάνο και παρατηρήσατε στους συνεπιβάτες σας, όταν έβλεπαν ταινίες, αυτοί παραμένουν εντελώς ακίνητοι. Όποιος παρακολουθεί ταινία, του μένει ακίνητος και το λατρεύουν αυτό οι αεροσυνοδοί, διότι έτσι ακινητοποιούν τους επιβάτες. Αν πάτε την επόμενη φορά που θα είστε στο αεροπλάνο, στην τουαλέτα και ρίξετε μια ματιά στους υπόλοιπους συνεπιβάτες σας, ενώ βλέπουν τις οθόνες μπροστά τους και είναι απορροφημένοι στο περιεχόμενο της οθόνης, θα γελάσετε γιατί θα με θυμηθείτε. Σε θέατρο, βέβαια, συμβαίνει κάτι άλλο. Πιο ζωντανό. Έχεις κόσμο που γελάει, που χειροκροτεί. Το έχω κάνει και πειραματικό σιπίν. Κάθομαι εδώ στην πρώτη σειρά μαζί με τους υπόλοιπους στο θέατρο. Στην πρώτη σειρά, ξαναλέω, σταυρώνω τα πόδια μου και έτσι κάνουν και οι υπόλοιποι. Βλέπετε, έτσι λειτουργούμε. Α, έτσι είναι η ζωή. Πώς λοιπόν μπορείς να αποτυπώσεις αυτή την αίσθηση της ζωντάνια? Θα μιλήσουμε για τη γνωστική ικανότητα του εγκεφάλου καταρχήν. Και μου αρέσει να φτιάχνω ένα εγκέφαλο με χέρια. Δείτε την εικόνα.
ενσωματώνουμε ή σωματοποιούμε τη γνώση, τη γνωστική ικανότητα. Δεν υπάρχει απλώς ο εγκέφαλός μου μέσα στο κρανίο μου, μέσα στο κεφάλι μου. Υπάρχει και ένας κόσμος εκτός από τον εγκέφαλό μου, ο οποίος αποτυπώνεται μέσα στον εγκέφαλό μου. Οι χορευτές, οι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά έτσι λειτουργούν. Οι καλύτεροι καλλιτέχνες αντιλαμβάνονται το θέμα της σωματοποίησης της γνώσης. Ξέρετε ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας καλλιτέχνες, ξέρετε ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας ηθοποιοί και ξέρετε πότε όταν βρίσκονται επί σκηνής ή στο σελουλόιντ ενσαρκώνουν πραγματικά χαρακτήρες. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ποιος κερδίζει μέσω αυτής της φωτογραφίας, σωστά. Το σώμα μας είναι εκείνο που λειτουργεί ως μέσο έκφρασης των συναισθημάτων μας και ειδού εικόνα. Τι εννοώ όταν εγώ μιλάω για την εκτεταμένη θεωρία του μυαλού? Το τέτρις και πάλι. Αν δεν το σωματοποιήσεις με κάποιο τρόπο, δεν μπορείς να παίξεις τέτρις. Αν αρχίσεις να στρέφεις τα αντικείμενα και τα περιστρέφεις, τα μεταφέρεις δεξιά, αριστερά, πάνω, το τέτρις είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς σωματοποιούμε τα πράγματα ή πώς τα ενσαρκώνουμε. Όταν μιλούμε και για τις θεατρικές εμπειρίες, το χρησιμοποιούμε αυτό. Λέμε πολλές φορές, ήμουν στο θέατρο στην παράσταση και συγκινήθηκα ή με συνεπήρε τόσο που σχεδόν έπεσα από το κάθισμά μου. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Η σωματοποίηση, η ενσάρκωση. Και οι αρχαίοι Έλληνες, βλέπετε, είχαν τάμπλετς. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Είναι εκεί. Είναι και έρινο και έχουμε και στάιλους. Στυλό. Εδώ έχουμε το υπολογιστικό μυαλό, το οποίο επεκτείνεται μέσω του πολιτισμού. Τη στιγμή που καταγράφεις κάτι, το γράφεις, το απομνημονεύεις και το αποθηκεύεις εκτός του εαυτού σου. Από την άλλη, μπορείς να αποτυπώσεις κάτι στη μνήμη σου. Δεν είναι δυνατόν να θυμόμαστε όμως το σύνολο των πληροφοριών που έχει ο κόσμος εκεί έξω. Και υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και συνεχώς παράγονται νέες πληροφορίες. Είναι κατακλυσμίας ο ρυθμός. Άρχισα λοιπόν να σκέφτομαι το δικό μου πρόγραμμα στο πλαίσιο ενός εκτογράμματος, όπως λέγεται. Γράφουμε κάτι εκτός εαυτού, εκτός της μνήμης. Γιατί τώρα την εκτινογραφία και το κινητό. Αν έχει κανείς iPhone ή smartphone, εκτινοκινητό, αυτό λειτουργεί ως επέκταση του εγκεφάλου μας. Έχεις πληροφορίες εκεί, το βγάζεις για να δεις τι έχεις ξεχάσει. Βάζω στοίχημα ότι δεν θυμάστε πια αριθμούς τηλεφώνου, σωστά. Κάποτε ήξερα τουλάχιστον 20 αριθμούς τηλεφώνου απ' έξω, τώρα πια δεν θυμάμαι κανέναν. Δεν απομνημονεύω. Σχεδόν δυσκολεύομαι να θυμάμαι το δικό μου αριθμό πια. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτά τα εκτογράμματα. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τα επιτυχημένα tablets, τα οποία σε αναγκάζουν να χρησιμοποιήσεις ακριβώς την αίσθηση σαφή στο χέρι σου. Υπάρχει και μια σπουδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στην υπολογιστική επιστήμη, διότι το λάπτοπ, ο υπολογιστής, είναι φραγμός μεταξύ ημών, αλλά το tablet δεν είναι φραγμός, δεν είναι εμπόδιο. Γι' αυτό ακριβώς το tablet φαίνεται ότι είναι περισσότερο επιτυχημένο εκτόγραμμα. Δεν πρόκειται να αναλύσω το σύνολο της διαφάνειας, αλλά ασχολούμαστε, έχουμε το ψηφιακό κομμάτι στις παραστάσεις μας, το όλο εγχείρημα ψηφιοποίησης, και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της υποκριτικής. Αντί να διακρίνουμε τα δύο, να πούμε αυτό είναι υποκριτική, δηλαδή αυτό είναι παράσταση και αυτό είναι ψηφιοποίηση, είπαμε, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα, media, για να δημιουργήσουμε κοινό, ακροατές. Αφού έχουμε αυτά που έχουμε στα χέρια μας, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε τα μέσα ούτως ώστε να έρθει ο κόσμος να δει τη ζωντανή μας παράσταση? Αυτή ήταν η πρόκληση που αντιμετωπίσαμε, θέλοντας να αξιοποιήσουμε τα ψηφιακά εργαλεία. Έχουμε λοιπόν το You Stories, μια εφαρμογή στο You Stories. Επίσης έχουμε τις κατατόπους αναγνώσεις σε υποτίτλους, το συντονισμό ενός εμπειρογνώμονα. Μετά έχουμε αναγνώσεις που γίνονται σε εθνικό επίπεδο και πάλι παρουσία ενός εμπειρογνώμονα. Συνήθως ένας πολύ γνωστός συγγραφέας έρχεται να συντονίσει τη συζήτηση, και τότε αν έχεις κάποιον διάσημο, για παράδειγμα ηθοποιό ή συγγραφέα που θα έρθει να συντονίσει αυτή τη συζήτηση και αυτό κοινοποιηθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων, π.χ. του Facebook, ξαφνικά έχει τεράστιο κοινό να σειραίει. Μετά έχουμε συζητήσεις με εμπειρογνώμονες σε βιβλιοθήκες και σε κέντρα τέχνης και συζητήσεις και αναγνώσεις που γίνονται σε πλαίσιο κινηματογραφικών ομάδων ή βιβλιοθηκών. Μπορεί, ας πούμε, να είστε στο Cornell West ή να έχετε διανοητές πολύ γνωστούς που θα έρθουν να μιλήσουν για το αρχαίο ελληνικό δράμα. My Stories. Αυτή ήταν η τελευταία εφαρμογή.
4 κεφάλαια, αν θέλετε, έχουμε με βάση τα έργα στο πρόγραμμά μας και με βάση τις εμπειρίες των απομάχων του πολέμου. Οδύσσια, Ηρακλής, οι Τροάδες και ο Έαντας. Και επίσης εργαζόμαστε με τη StoryRow, μια εταιρεία, τη StoryRow, η οποία έχει αναπτύξει μια εφαρμογή για την αποθήκευση των ιστοριών. Και ειδού, για παράδειγμα, το πρωτότυπο. Μπορείτε να έχετε αυτό ακριβώς στο δικό σας iPad, στο δικό σας κινητό τηλέφωνο, να η εφαρμογή του YouStories, πατάτε πάνω στα Ancient Stories, φέρει πιν και έτσι μπορείτε να δείτε ένα πεντάλεπτο κλιπάκι των παραστάσεων και αναθεματική ενότητα. Και ενώ βλέπετε το κλιπάκι, μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης και εσείς να έχετε μια δική σας ιστορία να πείτε. Μπορείτε να καταγράψετε την ιστορία, μπορείτε να την τραβήξετε με κάμερα, μπορείτε να την φορτώσετε στην ιστοσελίδα μας και μετά θα δείτε κάποιες ιστορίες που έχουν επιλογή. Το στοιχείο κλειδί, κατά την άποψή μου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά τη διαμεσολάβηση. Κάποιος πρέπει να επιμεληθεί αυτό το υλικό. Χρειάζεσαι κάποιον, έναν άνθρωπο που θα πει αυτό είναι εξαιρετικό, αυτό είναι αξιοθαύμαστο, αυτό είναι προσβλητικό. Υπάρχει πολλοί κόσμος που ασχολείται με αυτό και βεβαίως απαιτεί ένταση χρόνου. Το άλλο που συμβαίνει επίσης είναι ότι οι καλές ιστορίες, αυτές που εγκρίνονται τελικά, φορτώνονται στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, γιατί υπάρχει εκεί ένα σκέλος που ασχολείται με την ιστορία την αμερικανική. Και έτσι καταγράφονται αυτές τις ιστορίες ως σκέλος της προφορικής ιστορίας των ΗΠΑ. Να λοιπόν, ξεκινάς από την αποτύπωση μιας ιστορίας που καταγράφεται στο Δυναμικές και μπορείς να τη μοιραστείς με κόσμο. Ακούσαμε πολλά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για τα δίκτυα εν γέννη, ειδού κάποιες από τις διασημότητες που μας στηρίζουν. Όπως είπα, αυτές οι διασημότητες ήδη έχουν έτσι και αλλιώς τεράστια δικτύωση. Ο Chris Hedge, το New York Times και συγγραφέας, έχει πάρα πολύ κόσμο που τον ακολουθεί σε Twitter και Facebook. 500.000 άτομα τον παρακολουθούν. Οπότε, αν πούμε ότι ο Chris Hedge θα έρθει να μιλήσει για τον Έαντα του Σοφοκλή, σχεδόν μέσω Facebook, χωρίς κανένα κόστος για εμάς, μισό εκατομμύριο άτομα θα μάθουν για αυτό το δρόμενο. Μισό εκατομμύριο λοιπόν άνθρωποι, ίσως να μην έρθουν να παραστούν, αλλά ίσως και χίλιοι από αυτούς που παρακολουθούν τη ζωή του Chris θα έρθουν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό μέσο marketing. Ο Harvey Keitel επίσης, κάτω δεξιά. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και έστω 10 λεπτά online με τον Harvey Keitel και να συζητάμε τη γνώμη του για την Οδύσσια, Φερρυπίν. Οι διασημότητες είναι άνθρωποι πολύ άσχολοι και σκέφτεσαι ότι αν προτίθενται να το κάνουν, δεν θα έρθετε κι εσείς από το σπίτι σας να βγείτε στο Twitter για λίγες ώρες για να επικοινωνήσετε μαζί τους. Γιατί και εμείς αυτό τους λέμε, θα μείνετε σπίτι σας και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Επανέρχομαι στο θέμα της δικτύωσης για να πω ότι τελικά με τον τρόπο αυτό διαβάζουμε μεταφρασμένα και ελληνικά κείμενα. Τα ίδια τα κείμενα βεβαίως διατίθενται ψηφιακά. Μπορεί κανείς να τα κατεβάσει, να τα διαβάσει στον υπολογιστή του ή να αγοράσει πολύ φθηνά αντίγραφα ηλεκτρονικά των βιβλίων και έτσι ζωντανεύουν και πάλι τα αρχαία κείμενα. Αν τώρα κάποιος μέσω της κοινωνικής δικτύωσης ενδιαφερθεί για αυτό το είδος το υλικό, όχι μόνο θα μεταφέρει την εμπειρία του σε άλλους, αλλά για μένα είναι η δικαίωση στο γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος ίσως να θέλει να μάθει περισσότερα. Άρα έχουμε ένα βαθμό δέσμευσης. Το θέμα της συνδεσιμότητας των κοινωνικών μέσων είναι επίσης ισχυρό. Ένα άλλο στοιχείο που χρησιμοποιούμε συνδέεται με τα προγράμματα στις βιβλιοθήκες. Έχουμε το Twitter feed, για παράδειγμα. Αντί λοιπόν να έχεις απλώς κόσμο που έρχεται να παρακολουθήσει την παράσταση ή το πρόγραμμα, αντί να έχεις 4-5 ανθρώπους που μόνο αυτοί θα έχουν ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις, γιατί έχεις ένα τεράστιο κοινό τώρα, μπορείς μέσω Twitter να θέσεις τις ερωτήσεις σου. Ο καθής μπορεί να το κάνει. Και πάλι χρειάζεται κάποιο συντονιστή, κάποιο που θα πει θα το δούμε αυτό, δεν θα το σηκώσουμε αυτό. Υπάρχει μέσω Twitter λοιπόν αλληλεπίδραση, διάρθραση, συνεχής επικοινωνία μεταξύ όλων και είναι ψηφιακή. Για να υπάρξει βαθμός δέσμευσης και αφοσίωσης και αυτό θέλουμε. Έχω 5 λεπτά, κύριε Παπινιώτη, σωστά, καλά, δεν τα πάω. Να κάποια. Ο στόχος του προγράμματος είναι μαζικά να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς του κοινού και να αποτανθούμε σε μεγαλύτερο αριθμό θεατών, ούτως ώστε να αυξηθούν τα δίκτυα για το έργο των καλλιτεχνών μας. Άλλο ένα πρόγραμμα, το οποίο εμπλέκει και πανεπιστήμια, είναι το λεγόμενο ψηφιακό αρχείο των σύγχρονων παραστάσεων, αρχείο ελληνικών και ρωμαϊκών έργων. Όλα αυτά
γίνονται χάρη στο Hemispheric Institute, ένα Ινστιτούτο του Νοτιοαμερικανικού Πολιτικού Θεάτρου, όπως λέγεται. Έχει την έδρα του σε ένα πανεπιστήμιο, είναι πολύ όμορφη ιστοσελίδα αισθητικός υπήρου. Και κάτι ακόμα που θα μπορούσα να πω για τα ψηφιακά μέσα είναι ότι θα πρέπει να είναι θελκτικά, να είναι όμορφα, θα πρέπει να σε έλκουν σε βαθμό που να θέλεις να ασχοληθείς μαζί τους. Αν μοιάζουν δύσχρηστα, αν δεν είναι όμορφες ιστοσελίδες, δεν τραβούν τον κόσμο. Αυτό το λατρεύω που βλέπετε, διότι σε κάνει κατευθείαν να θες να μπεις και να το δεις. Κάτι ακόμα, συνεργαζόμαστε με το Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου. Έχουν έναν καινοτόμο τρόπο μαγνητοσκόπησης των παραστάσεων. Τώρα τα θέατρα κάνουν μεταδόσεις παραστάσεων που ταυτοχρόνως πραγματοποιούνται αλλού. Δηλαδή, ουσιαστικά μέσω τηλεόρασης δείχνει ζωντανά μια παράσταση που δεν πραγματοποιείται στο χώρο όπου προβάλλεται. Έχουμε επίσης το σχετικό αρχείο στην Οξφόρδη, το οποίο σου επιτρέπει, το APGRD, να μπεις online και να δεις και την παράσταση και μαζί να κάνεις και μια συνέντευξη με τον καλλιτέχνη και ενδεχομένως να δεις και τι γίνεται στα παρασκήνια. Το καταπληκτικό εδώ είναι ότι οι δικηγόροι και οι συνδικαλιστές των ΗΠΑ δεν θέλουν να το κάνουμε αυτό. Ίσως να έχουμε και 13 διαφορετικές συνδικαλιστικές ομάδες, ηθοποιών, συγγραφέων, θεατρικών κτλ. Μπορεί να διαφωνούν μαζί μας. Αν όμως τους αφήσεις να συμμετάσχουν στην παραγωγή, μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Αυτή τη στιγμή ελπίζουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προσπαθούμε να τους πείσουμε πως μπορούμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε ώστε ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Εγώ ως σκηνοθέτης θεατρικών παραστάσεων χαίρομαι πολύ όταν μαθαίνουν και οι ερευνητές για τις παραστάσεις μου. Αν δείτε ποιες ήταν οι κριτικές που έλαβε ο Όσκαρ Ουάιλντ για τη σημασία του να είσαι σοβαρός, οι κριτικές ήταν πολύ άσχημες, παρότι το θεατρικό ήταν εξαιρετικό. Άρα, καλό είναι να υπάρχει ένας πόρος, ένα αρχείο, στο οποίο να μπορεί κανείς να πάει ως καλλιτέχνης, ως συγγραφέας, ως σκηνοθέτης, για να δει τα έργα άλλων. Πώς μπορεί λοιπόν να έχει μια συμφωνία για τα δικαιώματα των παραστάσεων, να μην υπάρχει copyright ή εν πάση περιπτώσει να έχει καλυφθεί? Ας ξαναμιλήσουμε γι' αυτό σε 5 χρόνια. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα βασισμένο στους κλασικούς, στην αρχαιότητα την ελληνική και τη ρωμαϊκή. Και εδώ εμπλέκονται και οι ανθρωπιστικές επιστήμες και ο ψηφιακός κόσμος. Μπορούμε να συνεργαστούμε και να πετύχουμε ενδεχομένως μαζί να ψηφιοποιήσουμε παραστάσεις και του αρχαίου ελληνικού κόσμου και μετά να προχωρήσουμε στον Ίψεν και σε άλλους θεατρικούς συγγραφείς. Και κατόπιν θα προσφέρουμε την ευκαιρία στο κοινό να δει αυτές τις παραστάσεις ψηφιοποιημένες εκ των υστέρων και μετά πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε και άλλα κονδύλια για να προχωρήσουμε σε άλλες παραστάσεις. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε το καθεστημένο ότι αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε πλευρές προσέγγισης του θεάτρου από την πλευρά της εφαρμογής με τα μέσα τα ηλεκτρονικά και ιδέες που μας δίδονται χωρίς να προδίδεται το κείμενο, χωρίς να προδίδεται η παράσταση, με άλλες διαστάσεις. Ευχαριστούμε κύριε Μάινεκ. Πολύ ωραία έτσι μας δίνετε ιδέες. Ένας εικαστικός καλλιτέχνης είναι ο κύριος Μίλτος Μανέτας, ο οποίος δουλεύει στη Ρώμη, δουλεύει στην Αμερική και έχει περάσει από την παραδοσιακή, ας το πούμε, ζωγραφική στην χρήση των μέσων, την ηλεκτρονική, την ψηφιακή τεχνολογία και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς δουλεύει ένας καλλιτέχνης με αυτά τα θέματα και πώς προβληματίζεται, γιατί έχει έναν θεωρητικό προβληματισμό που θέλει να μας εκθέσει. Κύριε Μανέτα. Σήμερα το κομπιούτερ μου πέθανε. Δεν είναι ένα κακό πράγμα, σώνει και καλά. Αλλά δανείστηκα το κομπιούτερ της Σαρλότ. Thank you, Σαρλότ. Are we... Yeah, please. And do we have sound on this?
Ήχος υπάρχει. Θα μιλήσω μισά ελληνικά, μισά αγγλικά. Στο πρώτο σκέλος θα μιλήσω αγγλικά και στο δεύτερο σκέλος παρουσίασής μου θα μιλήσω ελληνικά. Πράγμα που θα κάνω για πρώτη φορά στη ζωή μου, ξεκίνησα ως Έλληνας στη ζωή μου. Χρησιμοποίησα ελληνικό λογισμικό με ελληνικό λειτουργικό σύστημα, το οποίο το εγκατέστασα και μετά χρησιμοποίησα ιταλικό λογισμικό αργότερα και τα λοιπά. Μετά χρησιμοποίησα αμερικανικό λογισμικό και βρετανικό λογισμικό. Και τώρα, ζητώ συγγνώμη, ένα λεπτό. Τώρα είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, λόγω του ότι έχω μια κόρη που επέστρεψα, απέκτησα ξανά ενδιαφέρον για το ελληνικό λογισμικό, λέει ο μιλητής. Πού είναι ο υπολογιστής μου? Αυτό είναι το screen saver, το δικό σου, Charlotte. Για να δούμε, ας προχωρήσουμε στο περίφημο mirroring. Για να δούμε. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συστηθώ, να σας πω λίγα λόγια για μένα ως καλλιτέχνη. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά θέλω να με σταματήσετε μετά από 10 λεπτά. Πόσα έχω στη διάθεσή μου? 20 λεπτά. Άρα μετά από 10 λεπτά σταματήστε με. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι ενημερωτικό. Εδώ παρουσιάζουμε το έργο μας. Είμαι ζωγράφος. Ξεκίνησα την ζωγραφική το 1996. Μέχρι τότε ήμουν παραστατικός καλλιτέχνης. Αλλά βαρέθηκα. Μπούχτησα με την τέχνη αυτή και αποφάσισα να ζωγραφίσω. Να ξεκινήσω να ζωγραφίζω και όταν κοίταξα γύρω μου να δω τι θα μπορούσα να ζωγραφίσω, τι αντίκρισα? Καλώδια, υπολογιστές, PlayStation, video game, και έτσι άρχισα να φτιάχνω εικόνες υπολογιστών και καλωδίων. Αυτά χρησιμοποίησα για να ζωγραφίσω. Όπως βλέπετε λοιπόν, χρησιμοποίησα τους νέους ψηφιακούς ήρωες, ήταν τα υποκείμενα των πινάκων μου. Και συνέχισα να ζωγραφίζω, έκανα και άλλους πίνακες με αυτό το αντικείμενο. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, αισθάνθηκα πολύ ευχάριστα, πολύ ωραία, ζωγραφίζοντας αυτά τα αντικείμενα και δεν είχα αρχικά καμία πρόθεση να ακούσω τους υπολογιστές, ούτε καν να τους ανοίξω. Τους κοιτάω από μακριά, κοιτάω τους υπολογιστές μόνο εξωτερικά, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει, αρχίζεις μετά και ανοίγεις τον υπολογιστή, ακούς τι έχει να σου πει, σερφάρεις στο ίντερνετ. Αυτό τότε είχε ξεκινήσει το 97-98, όλοι μιλούσαν για το διαδίκτυο. Και τι έκανα μετά? Μετά έπεσα σε μια μαύρη τρύπα, τη μαύρη τρύπα του διαδικτύου και των υπολογιστών. Άρχισα να συνδέομαι μέσω υπολογιστή με τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ βλέπουμε άλλους πίνακες PlayStation, video games. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, είναι μεγάλης διάστασης οι πίνακες αυτοί. Συνέχισα λοιπόν να ζωγραφίζω, ακόμα είμαι ζωγράφος, λέει ο μιλητής, αλλά ξεκινώντας από το 1998 άρχιζα να ασχολούμαι με την ψηφιακή τέχνη. Η ψηφιακή τέχνη δεν είναι ακριβώς τέχνη, είναι τέχνη μέσα στον ψηφιακό κόσμο, μέσα στον ψηφιακό χώρο. Έτσι λοιπόν, τι έκανα? Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να αγοράσω από μια εταιρεία μια νέα επωνυμία, γιατί αν ήθελε να φτιάξω μια νέα τέχνη, τι τέχνη ακριβώς θα ήταν αυτή και πώς θα μπορούσα να πω ότι είναι όντως νέα? Εγώ θα ήξερα ότι είναι νέα μόνο αν είχε ένα νέο όνομα. Και από μια εταιρεία στην Καλιφόρνια, την Lexicon, αυτή είναι η εταιρεία που έφερε το PowerBook, το Pentium, το BlackBerry. Από την εταιρεία λοιπόν αυτή αγόρασα έναντι σεβαστού ποσού την εποχή εκείνη,
το όνομα Νιν, N-I-I-N, Νιν. Το βλέπετε εδώ το όνομα αυτό, Νιν. Το Νιν στα ελληνικά σημαίνει τώρα, Νιν, Νι, Ύψιλον, Νι. Νιν, τώρα, ούτε δευτερόλεπτο αργότερα. Αλλά αυτό δεν είχε σημασία επειδή βγήκε από έναν υπολογιστή. Ο υπολογιστής αυτός πήρε τη λέξη screen και τελικά έβγαλε τη λέξη νιν, το ελληνικό το νιν, αλλά με αυτή τη γραφή. Τότε ακούσαμε στη Νέα Υόρκη τη χρήση αυτού του ονόματος και άρχισε τότε να δημιουργείται στο μυαλό μου η τέχνη νιν. Και τότε μπορείτε να δείτε πολλά τέτοια προϊόντα τέχνης νιν. Εδώ απλά θα σας δείξω κάποια παραδείγματα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα παραδείγματα στο διαδίκτυο. Δεν θα δείξω έργα άλλων, θα δείξω δικά μου έργα. Το υποσχέθηκα στη φίλη μου, στη σύντροφό μου. Δεν βρίσκω ούτε τον εαυτό μου όταν ψάχνω την τέχνη νιν. Για να δούμε λοιπόν κάποιες ιστοσελίδες. Αυτή είναι η δική μου ιστοσελίδα. Λέγεται ευχαριστώandywarhol.com. thankyouandywarhol.com. Ωραία λοιπόν, ακούγεται 100 φορές ή μάλλον 1 εκατομμύριο ευχαριστώ στον Andy Warhol. Είναι από κάποια κινούμενα σχέδια που βρήκα online και το άλλαξα. Αντί να ευχαριστεί κανείς τη μητέρα μου, γιατί αρχικά αυτό έλεγε το συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο, ευχαριστούσα τον Andy Warhol. Χρησιμοποιούμε δηλαδή κάποια κινούμενα σχέδια που έφτιαξα εγώ, κάποιοι φίλοι μου, η Nin Star, κάποιοι είναι βάση υλικού που πήραμε online, το κλέψαμε ή το ιδιοποιηθήκαμε, τέλος πάντων. Και εδώ μπορούμε να δούμε και κάτι άλλο. Η ιδέα λοιπόν είναι να χρησιμοποιούμε το ίντερνετ σαν ένα νέο χώρο. Είναι ένας νέος τόπος. Δεν είναι τόσο μέσο, αλλά τόπος. Σε αυτό λοιπόν το νέο τόπο μπορείς να ανακαλύψεις πράγματα, να δημιουργήσεις επίσης πράγματα. Ίσως να σας δείξω πολύ γρήγορα την ταινία αυτή. Είναι μία έκθεση τέχνης νιν. Απλά για να καταλάβετε ποια είναι η ιδέα της τέχνης νιν. This was a show in London. Μιλάμε λοιπόν σε ένα club sketch, παρουσιάσαμε αυτό το show στο Λονδίνο. Everything that you see project... Όλα που βλέπετε να προβάλλονται είναι στο σελίδες. Το νιν δεν είναι μόνο τέχνη, είναι και μόδα. Αν είχατε κάποιες θεωρίες για τη νέα πραγματικότητα που επηρεάζεται από την κβαντική φυσική, την ιδέα πολλών κόσμων, αυτό είναι το σενάριο με τους πολλούς παράλληλους κόσμους, αν είμαστε εδώ μόνοι μας στο σύμπαν ή αν υπάρχουν άλλα σύμπαντα, εκατομμύρια σύμπαντα, και κάπου σε κάποια από αυτά τα σήματα κάποιοι που μοιάζουν με εμάς αλλά δεν είμαστε εμείς κάνουν διαφορετικά πράγματα ή τα ίδια πράγματα λίγο διαφορετικά ή τα ίδια πράγματα αλλά με διαφορετικούς ανθρώπους ή τα ίδια πράγματα με διαφορετικά αποτελέσματα. Σαν τους επιστήμονες, τους σημερινούς, αν τους ρωτήσετε πόσα σύμπαντα υπάρχουν, λένε τουλάχιστον 300 τρισεκατομμύρια σύμπαντα. Άρα, γιατί να μην το πιστέψω? Ποιος είμαι εγώ που θα το αμφισβητήσω αυτό? So what you see here is some... Βλέπετε λοιπόν κάποια παραδείγματα της τέχνης νιν. Και θέλω να το σκεφτείτε ως ιστοσελίδες που μπαίνετε, βάζετε μια διεύθυνση στο διαδίκτυο,
Βρίσκεται λοιπόν κάποιες έννοιες, κάποια κινούμενα σχέδια. Παράδειγμα, σε αυτή την ιστοσελίδα δεν βρίσκεις τίποτα. Είναι κατασκότεινα. Αλλά αν κάνετε κλικ με το ποντίκι, ανοίγετε ένα παράθυρο και μετά βλέπετε το πρόσωπο του δημιουργού, σαν να σε κοιτάει μέσα από τη φυλακή του διαδικτύου. Αυτός είναι ο Ανδρέας Ανδρελιδάκης, σπουδαίος Έλληνας αρχιτέκτονας, είναι Έλληνας της Διασποράς, ξεκίνησε ως Έλληνας. Πού ξέρει τώρα, ποιος ξέρει κανείς τι είναι τώρα. Έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά ο Ανδρέας έχει επιστρέψει όντως στην Ελλάδα. Τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Δεν είναι πίσω στη δική μου Ελλάδα, γιατί η δική μου Ελλάδα πλέον δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο Ανδρέας. R.R. Ραφαέλ Ρόζενταλ. Ωραία λοιπόν, αυτό είχα να πω για την τέχνη νυν. Τώρα λοιπόν τελείωσα το ενημερωτικό κομμάτι της παρουσίασης του εαυτού μου. Έκανα πολλά πράγματα από το 2000, οπότε που ξεκινήσαμε την τέχνη νυν. Το πιο σημαντικό ήταν η δημιουργία του ηλεκτρονικού ορφανοτροφείου. Ένα μέρος όπου πληρώνουμε τον κόσμο να μην κάνει τίποτα, απλά να κοιτάει τον υπολογιστή και αν βρει κάτι περίεργο, μας το δείχνει και το κοιτάμε. Και επίσης, στη συνέχεια, φτιάξαμε ένα περίπτερο ιντερνετικό και ζητήσαμε για την Biennale της Βενετίας το Pirate Bay να γίνουν οι πρεσβευτές στην Biennale της Βενετίας και να μπορέσουμε μαζί να γιορτάσουμε την αντιγραφή της πληροφορίας, το hacking, την αλλαγή της πληροφορίας που κλέβουμε, που είναι προϊόν υποκλοπής. Αυτή τη φορά όμως, όπως εξήγησε νωρίτερα και ο φίλος μας, είναι σαν να μην βλάπτεις κανέναν. Απλά πολλαπλασιάζεις τα στοιχεία, τα δεδομένα στη βάση δεδομένων. Και τώρα θα ήθελα να περάσω στο δεύτερο σκέλος της ομιλίας μου, της παρουσίασής μου. Το νυν λοιπόν τέλειωσε. 12 χρόνια λοιπόν μετά από τον νυν έχουν περάσει, 12 χρόνια και εδώ τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, πράγματι ζούμε με τους υπολογιστές σε καθημερινή βάση, έχουν γίνει η δεύτερη οικογένειά μας, οι υπολογιστές για κάποιους είναι η πρώτη μας οικογένεια. Σίγουρα όμως είναι η οικογένειά μας και έχουμε προβλήματα με τους υπολογιστές, υπάρχει μια σχέση αγάπης και μίσους. Ταυτόχρονα, σε αυτά τα 12 νέα χρόνια, μετά το 2000, η οικονομία έχει καταρρεύσει, κάποιες χώρες στο Νότο αντιμετωπίζουν προβλήματα και ονόμασαν τα προβλήματα κρίση. Κάποιοι παραπονιούνται, λένε αυτή είναι κρίση. Πω πω, τι τρομερό πρόβλημα. Αν είσαι λοιπόν Έλληνα σήμερα, όλοι σε ρωτούν πώς αισθάνεσαι. Και σε λυπούνται και νιώθουν νύκτο και σου λένε μα πώς βιώνεις την κατάσταση, η Ελλάδα περνάει κρίση, εσύ πώς νιώθεις. Γιατί να με νιάξει όμως. Εντάξει, η Ελλάδα είναι χώρα μου. Αλλά εγώ ξεκίνησα ως Έλληνας. Μετά έγινα Ιταλός και στη συνέχεια Αμερικανός. Αν θα έπρεπε να νοιαστώ για ένα κομμάτι γης, θα πρέπει να νοιαστώ και για την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αμερική, τον Αμαζόνιο, όπου έζησα για ένα κάποιο χρονικό διάστημα, στην Κολομβία. Μα δεν μπορώ να νοιάζομαι για όλα αυτά. Είναι μεγάλη ευθύνη. Άρα ποιος νοιάζεται. Αν όντως νοιάζομαι για τη γη, νοιάζομαι μόνο για την γη του ίντερνετ, του διαδικτύου. Αν θέλω να προστατεύσω τη γη, τον τόπο, θέλω να προστατεύσω ένα τόπο που δεν έβλαψε ποτέ κανένα, που δεν ήταν ποτέ απεικιοκρατική δύναμη. Αυτή είναι η χώρα του ίντερνετ. Αν δεν σας αρέσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι ελεύθερη η πρόσβαση, κανείς δεν σας υποχρεώνει να έρθετε. Είμαι πολίτης του διαδικτύου, λοιπόν. Ακόμα βεβαίως νοιάζομαι για την Ελλάδα. Αλλά το ερώτημα του τι ακριβώς συμβαίνει με έβαλε σε σκέψεις. Άρχισα να σκέφτομαι.
και να λέω, μα τι συμβαίνει. Πού είναι το εκεί? Όταν λέμε τι συμβαίνει εκεί, τι εννοούμε με το εκεί? Και ξαφνικά κατάλαβα ότι το εκεί είναι αυτό που βλέπατε στην οθόνη. Είναι ο νέος μέσος νότος. Άρα τώρα θα επιστρέψω στα ελληνικά. Θα μιλήσω στα ελληνικά και θα συνεχίσω την ομιλία μου στην ελληνική. Ξεκινώντας όμως από τα ιταλικά. Γιατί η ποίηση που θέλω για να εισάγω την έννοια του νέου μέσου νότου προέρχεται από έναν Ιταλό ποιητή, τον Eugenio Montale, ο οποίος έγραψε μεταξύ άλλων πριν την εμφάνιση του ίντερνετ και των υπολογιστών. Sappiamo solo qualche storta sillaba e secca come un ramo. Contesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Έτσι λοιπόν, το μετέφρασα στα αγγλικά μόνος μου, γιατί δύο μέρες πριν έρθω εδώ ανακάλυψα αυτό το ποίημα. Αυτή είναι η μετάφραση στα αγγλικά του ποίηματος. Σταματήστε να ζητάτε το μαγικό ξόρκι που θα αλλάξει τα πάντα. Ξέρουμε λίγα από αυτό. Ένα λεπτό. Εδώ είναι το ποίημα. Σταματήστε να ζητάτε το μαγικό ξόρκι που θα αλλάξει τα πάντα. Ξέρουμε λίγα από αυτό, κάποιες ξερές, σπασμένες λέξεις. Το μόνο που ξέρουμε σήμερα, το μόνο πράγμα που λέμε, είναι αυτό που δεν είμαστε, αυτό που δεν θέλουμε. Στα ελληνικά τώρα. Στα ελληνικά. Η συνταγή που αλλάζει τον κόσμο, πάψε να ζητάς. Λίγο από αυτή γνωρίζουμε. Μία-δύο συλλαβές, στραβές και ξερές σαν κλαδάκια. Ένα μόνο πράγμα μπορούμε να σου πούμε, το τι δεν είμαστε, το τι δεν θέλουμε. So... Είδατε λοιπόν το ποίημα από τα ιταλικά στα αγγλικά και συνέχεια στα ελληνικά. Και τώρα θα μιλήσω στα ελληνικά. Υπάρχει μετάφραση. Είναι... Ό,τι γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες σήμερα. Και αυτό είναι που λέμε, ακόμα και με πέτρες, ακόμα και με φρασκό σπασμένα μάρμαρα, το ότι δεν έχουμε ακόμα γίνει, το τι δεν έχουμε ακόμα γίνει, γνωρίζουμε, το μόνο που γνωρίζουμε είναι το τι δεν έχουμε γίνει ακόμα, το τι δεν θέλουμε να γίνουμε, ποτέ. Ποτέ. Και δεν το γνωρίζουν μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Ισπανοί, που επίσης το λένε, και οι Ιταλοί του Νότου, και οι Αιγύπτιοι, οι Λιβανέζοι, οι Τούρκοι, οι Μαροκινοί, οι Αλγερινοί, ακόμα και οι Γάλλοι του Νότου το ξέρουν και ας μην το λένε. Και επίσης το γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι που ζουν στο Βορρά. Δεν το λένε ακόμα, και ίσως και να μην το πουν ποτέ, αλλά το ξέρουν. Όλοι αυτοί οι Νότοι και οι ίσως Νότοι ξέρουν ότι ακόμη δεν είναι τέλειοι Βορεινοί και ότι με τίποτα δεν θέλουν η χώρα τους να γίνει απόλυτος Βοριάς. Όχι ότι κάποιος από αυτούς, εμάς δηλαδή, θέλει τον πραγματικό Νότο. Δεν θα ήταν άλλωστε αυτό δυνατόν, γιατί ούτε πια, ούτε καν θυμόμαστε πως ήταν κάποτε η ζωή χωρίς κομπιούτερ. Ποιος το θυμάται αυτό? Κανένας, εγώ με τίποτα. Ζωή με κομπιούτερ ίσον βοριάς, έλεγε ένας άλλος ποιητής, ο T.S. Eliot, που επίσης ρωτούσε πού είναι η γνώση, την έχουμε πια χάσει στην πληροφορία. Τα κομπιούτερ άλλωστε, οι Γάλλοι τα λένε ordinateur, και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Νότου είναι ότι δεν είναι και ούτε θέλει να είναι τακτοποιημένο. Okay.
Τώρα που ο παλιός νότος έχει εξαφανιστεί για πάντα, αλλά στα territories του δυτικού κόσμου και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ένας New Middle South, όπως το Middle East, έτσι, που στο Middle East δεν είναι ακριβώς East, αλλά δεν είναι ακριβώς και West. Θέλουν να μείνουν West, of course, αλλά όχι τέλεια, όχι ολοκληρωμένα. Έτσι και εδώ, ένα New Middle South is born, γεννήθηκε, και τώρα πια αλλάζει αυτό το New Middle South, αυτές τις χώρες όπως την Ελλάδα, την Ιταλία. Sorry, let me put this... Ah, here it is, that's better. Αυτό το New Middle South αλλάζει την κατάσταση σε αυτές τις χώρες. Τώρα, η Ρώμη, η πόλη στην οποία εγώ διάλεξα να ζω αυτές τις ημέρες, νομίζω πως είναι η πρωτεύουσα και την ίδια στιγμή το border city αυτού του καινούριου Middle South. Στη Ρώμη υπάρχει ακόμα ένας σημαντικός τείχος, τόσο σημαντικός και εμβληματικός όπως ήταν ο παλιός τείχος του Βερολίνου κάποτε. Και αυτός είναι ο τείχος του Βατικανού, The Vatican Wall. Και εκεί είναι που πάει και σπάζει το κύμα του καινούριου Middle South. Αυτός ο τείχος είναι δύσκολος να τον πετάξεις, να τον ρίξεις κάτω. Επίσης, γιατί έχει επάνω του γραφίτι που είναι πολύ διάσημα, είναι υπογεγραμμένα, είναι όπως, ξέρω εγώ, το Lacoste, όπως όλα αυτά τα πράγματα έχουν... Μικαελάντζελο, Καπέλα Σιστίνα, δεν μπορείς να πας και να το ρίξεις κάτω και τελείωσε. Αλλά και να μπορούσες. Θέλουμε εμείς τώρα να αρχίσουμε ακόμα, ας πούμε, να συνεχίσουμε να πετάμε κάτω τους τοίχους. Δεν είναι αυτός ο πόλεμος το να σπάς τους τοίχους και όλο του άλλου είδους το terroristic response. Δεν είναι παλιό και λίγο άχρηστο? Είναι λίγο Old South, του παλιού νότου πράγμα. September 11, πώς λεγόταν εδώ στην Ελλάδα, 17 November, September 11, old dates, yesterday dates, right? Who cares? That's over. That's for Muslims. Maybe, I don't know. Even Muslims, they don't want to do that anymore. Ακόμα και οι μουσουλμάνοι δεν θέλουν πια να τα κάνουν αυτά. Είδους αυτά τα πράγματα. Ακόμα και ο τόν είναι εγκρή, χαλάρωσε σήμερα. Μην ενεργείς, διδάσκει. Μην παίρνεις βέβαια θέση, μην πηγαίνεις να ψηφίζεις την ψεύτικη δημοκρατία τους, φυσικά. Αλλά μην πηγαίνεις να γίνεις και militant, ούτε καν. Πήγαινε κάπου, βρες κάπου και κάτσε μόνο, κάθισε κάτω. Σε ένα μέρος που η παρουσία σου είναι λίγο uncomfortable. Κάτσε εκεί κάπου, έτσι. Όπως πάνε και κάθονται στην Αμερική, στο Νιου Γιόρκ, σε άλλες μέρες, στην Ισπανία. Κάθεσαι απλώς, δεν λες τίποτα. Να μπορεί να κρατάς κάτι. Αλλά κάθεσαι μαζί με άλλα, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια και είναι λίγο παράξενος. Surprise, εδώ ξαφνικά, σε ένα καιρό τόσο global interconnectivity, που είναι γεμάτο συνδέσεις, έτσι, που όλος ο κόσμος ξαφνικά μπορεί να σου χρησιμοποιηθεί σαν γραφείο για να κάθεσαι εκεί να δουλεύεις, οπουδήποτε, δίπλα στη θάλασσα, πάνω στο βουνό, και έτσι ο Bill Gates, ο Steve Jobs, το φάντασμά του, να είναι όλοι αυτοί ευχαριστημένοι που εσύ δουλεύεις. Έτσι, μπορείς να ταξιδεύεις συνέχεια, όπως έκανα εγώ μέχρι τώρα. Σε αυτόν τον κόσμο που μπορείς να παίζεις παντού, να πας να γυρίζεις παντού, να ταξιδεύεις συνέχεια, το όνειρο της κάθε τουριστικής εταιρείας. Location, σε αυτόν τον κόσμο, τον συνδεδεμένο, location ξαφνικά γίνεται relevant, γίνεται σημαντική.
Wow, αυτό είναι κάτι το καινούριο. Η ιδέα του location είναι χθεσινή. Νομίζαμε ότι είχαμε ξεφορτωθεί αυτή την υπόθεση. Ότι έχουμε γίνει global citizens. Ξαφνικά όμως, location, κάτσε κάπου. Και γι' αυτό νομίζω ότι η Ευρώπη έχει τόσο δυσκολία να δώσει μια κλωτσιά στην Ελλάδα, να την αφήσει να πεθάνει. Όχι μόνο γιατί της είναι οικονομικά επικίνδυνο, αλλά επίσης γιατί η Ελλάδα είναι μια διάσημη location. Είναι μια χώρα που είναι πολύ διάσημη τουριστικά. Σαν όνομα, όχι σαν χρήση, γιατί δεν είναι και γεμάτη με τουρίστες, δεν είναι και η πιο επιτυχημένη. Θα μπορούσε να την αφήσει να πεθάνει από αυτή την άποψη. Αλλά σαν όνομα είναι σημαντικό για την Ευρώπη. Έτσι. Τώρα, ποια είναι η πραγματικά σημαντική και επιτυχημένη μεριά του κόσμου, έτσι. Ποιο μέρος είναι αυτό το μέρος που είναι πολύ πετυχημένο τουριστικά? Το Βατικανό. Στο Βατικανό, ακόμα και τους και δημοσιογράφους να είσαι, δεν σε αφήνουν να μπεις εκεί δωρεάν. Δείχνεις την κάρτα σου, λένε no, no, thank you. Μόνο αν είσαι priest, αν είσαι παπάς κάποιου είδους. Μπορεί και αδιαφορεί για το press, για τον τύπο. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι το Βατικανό, που ξεκίνησε την καριέρα του μέσα στο business του χριστιανισμού, μέσα σε αυτό το σαν enterprising, μέσα αυτού του market, του χριστιανικού, τώρα βέβαια έχει μείνει, ας πούμε, leading στο χριστιανισμό, αλλά τώρα είναι και ένα καινούργιο business, πολύ πολύ καλό, και είναι η βάση του αυτής της καινούργιας θρησκείας που όλοι μας εμείς είμαστε μέλη της, ό,τι να είμαστε, άθεοι, οι βουδιστές ή οτιδήποτε, όλοι μας πιστεύουμε στο tourism, στον τουρισμό. Τουρισμό όχι μόνο με την άποψη ότι πηγαίνεις, ξέρω εγώ, στις Μπαχάμες, αλλά και όταν ανάβεις το κομπιούτερ σου και πας σε ένα άλλο μέρος, και αυτό τουριστικό είναι. Τουριστικό από την άποψη αυτής της φαντασίας ότι η γη είναι γνωστή πια, τη γνωρίζουμε. Επειδή οι κύριοι πηγαίνουν πολύ μακριά από τη γη, αυτό δημιουργεί την φαντασίωση ότι μια και μπορούμε και πάμε πολύ μακριά από εκεί, αυτό που είναι εδώ κοντά το ξέρουμε ήδη. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν το ξέρουμε. Quantum physics επίσης είναι επιτυχημένο, γιατί αυτό το πράγμα λέει ότι το μικρό είναι δύσκολο πολύ. Πας εκεί να το πλησιάσεις και αλλάζει. Στο πολύ μεγάλο πηγαίνεις εύκολα. Τέλος πάντων, Religion of Tourism, Vatican, the borderline, the border wall. Οπότε τώρα ο ρόλος του καινούριου Middle South, αυτός ο ρόλος που είναι optimistic, που δεν είναι καταστροφικός, γιατί δεν ασχολιόμαστε τώρα με το Middle South για να βρούμε κάτι να κλεγόμαστε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά για να βρούμε κάτι το καλό, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να αλλάξουμε. Οπότε είναι 2013 already, είναι 2013, τώρα αρχίζει σε λίγο. Τώρα να ψάχνουμε για location δεν χρειαζόμαστε, γιατί η location την ξέρουμε που είναι. Είναι η Ελλάδα. Χρειάζεται να κάτσουμε σε ένα σημείο κάπου, να ανάψουμε τα computer μας, τα video games, τα networks, και να βρούμε εκεί μέσα όχι τι μπορούμε να κάνουμε μαζί τους, αυτή η κοινοτυπία του να χρησιμοποιούμε τα computer σαν να είναι τίποτα γαϊδουράκια, να τα βάζουμε τώρα να στέλνουν ένα μήνυμα από τον ένα στον άλλον. Εντάξει, it's ok, το κάνουμε. Ή να διορθώνουν τα χρώματα σε μια εικόνα. Το κάνουν. Το πιο ενδιαφέρον πράγμα που κάνει το κομπιούτερ είναι να μας ανοίγουν πόρτες σε αυτό το καινούργιο, σε μια καινούργια desert, σε μια καινούργια έρημο, που είναι αυτό που μας λείπει, γιατί εξαιτίας ακριβώς αυτής της, του τουρισμού, αυτής της πίστης μας στον τουρισμό, ο κόσμος δεν έχει πια ερήμους. Αν ερχόταν σήμερα ένας Χριστός και προσπαθούσε να πάει κάπου να είναι μόνος του, πού θα πήγαινε? Πουθενά. Δεν θα έβρισκε πουθενά. Θα ήταν παντού κάποιος να του πουλάει κάτι, να του μιλάει συνέχεια και τέτοια. Οπότε μέσα του κομπιούτερ όμως θα πήγαινε στο Second Life, θα έβρισκε μια γωνία κάπου. Θα περπατούσε. Κανένας δεν θα ήταν εκεί μέσα. Μόνο ξέρω εγώ ο Θεός, αν αυτός πίστευε σε αυτόν, ή κανένας άλλος, κανένα ρομπότ. Αυτά. Η φύση μόνο. Οπότε τα κομπιούτερ γιατί μας χρειάζονται? Μας χρειάζονται γιατί είναι τα παράθυρά μας, οι πόρτες μας σε μια desert,
Βέβαια αυτό το ξέρουν και συνέχεια πάνε και τη χτίζουν την desert, όπως χτίσαν και τις desert του πραγματικού κόσμου, αλλά εμείς φτιάχνουμε καινούρια για να βρούμε καινούρια desert, έτσι. Οπότε όταν βρεθούμε σε αυτό το desert, μετά αφού έχουμε πια αισθανθεί πώς είναι αυτό το desert, πώς αισθάνεσαι μέσα εκεί, μετά χρειάζεται να τα κλείσουμε τα computer, τα πετάμε, κλείνουμε τα networks, πετάμε τα BlackBerry και γυρνάμε στον κόσμο σαν καινούργιοι Jesus, right? Return to reality, γυρνάμε στον κόσμο, γυρνάμε σε αυτόν τον κόσμο τον unconnected, γιατί μόνο εκεί, σε αυτό το offline, σε αυτό το λίγο που υπάρχει, το λίγο unconnected, μόνο εκεί είναι που μπορούμε να κάνουμε πραγματικά κάτι. Τελείωσα, ναι. That's it, it says. It says. I finished. Μόνο εκεί. Μια άλλη προσέγγιση. This was a... Εκεί, σε έναν άλλο κόσμο σύλληψης των πραγμάτων, βλέπετε πώς μπορεί κανείς να δει αυτόν τον κόσμο τον ψηφιακό. Ευχαριστούμε, κύριε Μανέτα. Η κυρία Παπαδοπούλου τώρα θα μας μιλήσει για το, πιστεύω, να λειτουργήσει ο υπολογιστής, γιατί είχαμε κάποιο πρόβλημα πριν. Θα μας μιλήσει για το μουσείο που το μουσείο στο Center of Hellenic Studies στο Harvard, νέους τρόπους έρευνας, δημοσιεύσεις κλπ. Λειτουργεί, κύριε Παπαδοπούλου. Θα έπρεπε, γιατί το δοκιμάσαμε. Καλησπέρα σας. Δεν βλέπω. Και όμως... Λίγο πάνω. Ήρθε. Okay. Είμαστε εντάξει. Έχει και ήχο. Ναι, έχω και ήχο. Βλέπετε, η ψηφιακή τεχνολογία... Έχει suspense. Έχει κάποια προβλήματα επίσης. Αυτό είναι σίγουρο. Θέλει γερά νεύρα. Ωραία. Θαύμα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση και για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα και το κοινό για την υπομονή του που θα με ακούσει για 20 λεπτά. Κοιτάζω το ρολόι και ξεκινώ. Θα μιλήσω λοιπόν για το θέμα το οποίο βλέπετε στην οθόνη, για το iMuseum Project του Center for Hellenic Studies. Αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το Center for Hellenic Studies και για την, το οποίο είναι ένα κέντρο του Πανεπιστημίου του Harvard αφιερωμένο στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά αλλά και της αρχαιογνωσίας γενικότερα. Και ενδιαφέρει τους Έλληνες ιδιαίτερα. Αυτό έχει μία εγκύτητα, θα δείτε γιατί όσοι δεν γνωρίζετε. Υπό τη διεύθυνση του Γκρέγκορι Νάτζι, το κέντρο επέλεξε να αναπτύξει μία πρότυπη για ολόκληρο το Πανεπιστήμιο του Harvard ψηφιακή πολιτική από το 2000 που ανέλαβε τη διεύθυνση του κέντρου. Θα δείξω εν συντομία μερικές πτυχές της προσφοράς του κέντρου σε αυτό το τομέα, αρχίζοντας από κάτι που αφορά άμεσα την Ελλάδα και θεώρησα ότι πρέπει να το αναφέρω εδώ για όσους δεν
ξέρουν. Αυτό είναι το παράρτημα του Center for Hellenic Studies Greece στην Ελλάδα, στο Ναύπλιο. Το παράρτημα λοιπόν του κέντρου στο Ναύπλιο είναι μια εξαιρετική προσφορά στη χώρα μας. Σε όλους τους πολίτες πρέπει να πω, διότι προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση στο ηλεκτρονικό πλούτο του Harvard, ελεύθερη πρόσβαση, καθώς και διαλέξεις και σεμινάρια όχι μόνο για Αμερικανούς φοιτητές, αλλά και για Έλληνες και για μη φοιτητές επίσης, για όποιον ενδιαφερόμενο και μάλιστα από πρόσφατα και για μαθητές του γυμνασίου σε ένα πρόγραμμα καλοκαιρινό που έχει μεγάλη επιτυχία. Και ο διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος είναι εδώ στο κοινό. Θα ήθελα επίσης να δείξω εν συντομία μερικές ιστοσελίδες του ιστοχώρου του CHS για να δώσω μια πολύ σύντομη ιδέα λόγω της ώρας του ψηφιακού έργου του κέντρου. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω αυτό το μη που βλέπετε είναι από το Bene του Σέι, το παλαιότερο και ωραιότερο χειρόγραφο της Ιλιάδας, και είναι το μη του Μίνιν. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το πρώτο γράμμα της δυτικής λογοτεχνίας, όπως λένε πολύ συχνά. Και εδώ πέρα βλέπετε λοιπόν την πρώτη σελίδα του χειρογράφου και το Bene του Σέι, ψηφιοποιημένο από το κέντρο, είναι μέρος του The Multitext Project, που είναι πρόγραμμα ψηφιοποίησης των σημαντικότερων χειρογράφων της Ιλιάδας με τη συνεργασία των μέσων των θετικών επιστημών, φασματοσκόπηση κλπ. Και έτσι τα πολύτιμα χειρόγραφα γίνονται προσβάσιμα με ένα κλικ, όπως λέμε, και αποκαλύπτουν περισσότερα στοιχεία. Και πρέπει να πούμε ότι με αυτό το έργο και με τη μελέτη που η ομάδα του κέντρου εκτελεί εδώ και χρόνια, ανακαλύπτουμε ότι οι εκδόσεις των σχολείων της Ιλιάδας, στα σχόλια που βλέπετε δίπλα, από πάνω, δίπλα και ανάμεσα στο κείμενο, μας έλειπε το 30%, το οποίο δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε δια γυμνού οφθαλμού. Αυτές είναι δύο εικόνες και θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο έχει σχέση με τις συζητήσεις που κάναμε σήμερα για την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και για την έλξη που έχουν πλέον επίσης οι φοιτητές. Εδώ πέρα, επίσης από τον ιστοχώρο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, στο blog του συναδέλφου του Νίλ Σμιθ, ο οποίος είναι από τους επικεφαλής του, από τους υπεύθυνους του Multitext Project, ακριβώς περιγράφει τελευταία σε ένα post στο blog πόσο τα δύο τελευταία χρόνια η πολιτική του κέντρου ήταν να απασχολήσει προπτυχιακούς φοιτητές για την εργασία επί των χειρογράφων, και αυτή ήταν μια πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία, διότι η δουλειά προχωρεί καταπληκτικά και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των φοιτητών, παρότι είναι προπτυχιακή για αυτή την εργασία, την εκδοτική διαδικασία, σε όλο της το φάσμα. Άλλωστε, σε βαθμό που στο Holy Cross, το που είναι το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο για αυτό το project, ένα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, οι φοιτητές δημιούργησαν ένα σωματείο, όπως βλέπετε, The Manuscripts, Inscriptions and Documents Club, και το οποίο φαίνεται ότι έχει μεγάλη επιτυχία. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, ως μέρος της πολιτικής του κέντρου για ανοιχτή πρόσβαση στην γνώση, ότι το μάθημα του Gregory Nash στο Harvard για τους ήρωες στην αρχαία Ελλάδα διατίθεται μέσω του στο χώρο του κέντρου σε ελεύθερη πρόσβαση. Επίσης, από τον στο χώρο του κέντρου οι ψηφιακές δημοσιεύσεις, online publications, που εδώ είναι πολλές, δεν μπορώ να σας δείξω περισσότερα αυτή τη στιγμή, αλλά ελπίζω αυτό να σας οθήσει να πάτε να εξερευνήσετε τη σελίδα του κέντρου όσοι ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα. Οι ψηφιακές δημοσιεύσεις, το κέντρο έχει μια συγκροτημένη πολιτική, ψηφιακή πολιτική, και τα βιβλία που εκδίδει εκδίδονται ταυτόχρονα και μερικές φορές και πριν σε ψηφιακή μορφή. Αυτό είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό του κέντρου, Classics Art, που επίσης είναι σε ελεύθερη πρόσβαση στον ιστοχώρο, και βεβαίως το e-journal, το οποίο δημιουργήθηκε από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών για το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ,
για ένα διαδραστικό μοντέλο ηλεκτρονικής δημοσίευσης, ένα διαδραστικό περιοδικό δημοσίευσης του έργου των Αθηναϊκών Διαλόγων, ένα αξιόλογο νέο μοντέλο δημοσίευσης ακαδημαϊκών εργασιών, το οποίο έχει και διαλογικό χαρακτήρα. Να πω επιγραμματικά, λοιπόν, κλείνοντας αυτή την πτυχή της παρουσίασής μου, ότι μια συγκροτημένη πολιτική με άποψη, όπως αυτή του CHS, στον ψηφιακό τομέα, αποτελεί και πόλο πίεσης κατά κάποιο τρόπο προς παράγοντες που παραμένουν ακόμα δύσπιστοι ως προς το πάντρεμα scholarship και digital technology, και αναφέρθηκαν οι ομιλητές, οι προηγούμενοι ομιλητές, σε αυτό, μία πίεση τουλάχιστον μέσω του proof of concept. Και βεβαίως δεν είναι καθόλου αυτονόητη η αντιμετώπιση όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Χρειάζεται χρόνος, επιμονή, αισιοδοξία για να πιστούν οι διστακτικοί. Ως τελευταίο σημαντικό μέρος της ψηφιακής δραστηριότητας του κέντρου, θα ήθελα να αναφέρω το πρόγραμμα συνοίκησης ή συνόικησης, που είναι μια ψηφιακή υποδομή για την πραγματοποίηση συνεργατικού κοινού προγράμματος διδασκαλίας ανάμεσα σε πανεπιστήμια του Νότου των Ηνωμένων Πολιτειών, που με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν την ψηφιακή υποδομή και τα σεμινάρια, ξεπερνούν την έλλειψη μερικών μαθημάτων, παρέχοντάς τα μέσω του δικτύου συνόικησης υπό την αιγίδα του CHS. Θα περάσω τώρα πιο συγκεκριμένα για λίγο στο AI Museum Project. Το όνομα του project είναι αναφορά στο μουσείο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και ιδιαίτερα στο ενδιέτημα των σοφών, για να δηλώσει τον συλλογικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα του project. Η συνεργασία είναι πολλαπλά διεπιστημονική, κλάδι αρχαιογνωστική, συνεργασία IT and Humanities. Η δημιουργία και εξέλιξη της ψηφιακής υποδομής AI Museum, του ψηφιακού χώρου έρευνας, διδασκαλίας, δημοσιεύσεων για την προώθηση διεπιστημονικών συνεργατικών μεθόδων. Αυτός είναι ο σκοπός. Όλοι ξέρουμε ότι η δυσκολότερη έρευνα είναι διεπιστημονική. Είναι δύσκολο να μετατραπεί σε αηφόρο διαδικασία με συγκλίνοντα αποτελέσματα στην έρευνα και τη διδασκαλία. Γι' αυτό ορίζουμε το AI Museum ως πειραματικό ψηφιακό εργαστήριο, όπου το αντικείμενο δεν είναι μόνο οι πηγές, κείμενα, αλλά και άλλες πηγές, αλλά και οι ίδιες οι μέθοδοι μας. Θα ήθελα από ερευνητική, για την ερευνητική πλευρά, για το περιεχόμενο, συνεργάζονται επιστήμονες κυρίως από Ευρώπη και Αμερική. Έχουμε και έναν συνεργάτη, έναν ειδικό στον Πλάτωνα στην Ιαπωνία. Θα δώσω αυτή τη στιγμή, συνεχίζοντας, δύο παραδείγματα του τρόπου εργασίας μας, αφού πω ότι είναι για μας βασική σκοπή δύο, ναι μεν, η διατήρηση υψηλού επίπεδου και εγκυρότητα στην έρευνα, αλλά και η όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοσή της. Ήθελα να σας παρουσιάσω λοιπόν εν συντομία την ιστοσελίδα του project μας για τον πάπυρο του Δερβενίου. Ως παράδειγμα, αναφερόμενη σε όσα είπε η κυρία Γουεσέ, μη αλαζονικής και μοναχικής φιλολογίας, ο πάπυρος του Δερβενίου, λοιπόν, όπως δημοσιεύεται σε ανοιχτή πρόσβαση στον ιστοχώρο του CHS. Και μετά θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα της πρακτικής, αυτού που ονομάζουμε μάλτισχόλια, του πολυσχολιασμού των κειμένων στο εργαστήριο AI Museum. Άλλη αναφορά, επίσης, άλλος λόγος να αναφερθούμε στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Αυτή είναι η ιστοσελίδα στο κέντρο, στην οποία έχουμε πρόσβαση μέσω των publications, στο μένιο επάνω. Θα ήθελα να πω, πριν φτάσω σε αυτό το καρβουνιασμένο κομματάκι παπύρου, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον πάπυρο του Δερβενίου, πολύ σύντομα. Ο πάπυρος του Δερβενίου
το αρχαιότερο ελληνικό βιβλίο, ας πούμε, ο αρχαιότερος πάπυρος από το ελληνικό έδαφος, βρέθηκε το 1962 κοντά στη Θεσσαλονίκη και χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για τις αμφισβητήσεις αυτών των ημερομηνιών. Πρόκειται για ένα μοναδικό κείμενο εξαιρετικού ενδιαφέροντος, γιατί, εάν συνοψίσω πολύ σύντομα το θέμα του, γιατί ερμηνεύει την ποίηση του Ορφέα μέσω των θεωριών περιφύσεως, όπως έλεγαν τότε, των ονομαζομένων από τους σύγχρονους μελετητές προσοκρατικών φιλοσόφων. Η ιστορία της αποκατάστασης και της έκδοσης του παπύρου είναι από πολλές απόψεις επική. Αφήνω τις αστυνομικές πλευρές, των κλεψιτύπων κλπ. Για να πω ότι ο πάπυρος έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι βρέθηκε απανθρακωμένος και έτσι συντηρήθηκε. Ήταν μέρος νεκρικής πυράς. Και η ευφυΐα των αρχαιολόγων, συντηρητών και εκδοτών του παπύρου διέσωσαν αυτό το μοναδικό κείμενο, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ψηφιακή άποψη. Η σημασία του κειμένου και η πολυδιάστατη δυσκολία του μας προκάλεσαν να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό χώρο για έρευνα και διδασκαλία που να διευκολύνει τη χρήση του κειμένου. Η πρόσβαση λοιπόν είναι από εδώ και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο πάπυρος, ένα τμήμα του διασώθηκε ολόκληρο, τυλιγμένο, καμένο, και όταν ξετυλίχθηκε από τον Φάκελμαν, σπουδαίο αυστριακό συντηρητή, έμειναν σε σχέση με την έκδοση του 2006, 113 unplaced fragments, μικρά σπαράγματα, κομματάκια, τα οποία δεν μπόρεσαν να πάρουν τη θέση τους στην έκδοση, στην πρίγκεψ του 2006. Και αυτά σας δείχνω εδώ, φωτογραφίες του Φράνκο Φεράρι, ενός από τους εκδότες. Η πρίγκεψ έγινε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών αφιέρωσε σε αυτή την έκδοση και στο Πάπυρο του Δερμανίου ένα συνέδριο το 2008 στη Ουάσιγκτον. Λοιπόν, αυτά είναι τα μικρά κομματάκια και οι προσπάθειες να, οι μετέπειτα από την πρίγκεψ προσπάθειες να συναρμολογηθούν σε ένα νέο παζλ, αν μπορούμε να πούμε, για να δώσουν ένα κείμενο πιο πλήρες. Θα έρθω στην ψηφιακή μας έκδοση. Θα ήθελα μόνο να πω, και το ανέφερε ο κύριος Μπαμπινιώτης, πώς το απαράτους κρίτικους των κειμένων μπορεί να είναι μη φιλικό, όπως είπατε, και στην περίπτωση του παπύρου του Δερβενίου, που το βασικό κείμενο δεν είναι σταθερό καθεαυτό, διότι λείπουν κομμάτια τα οποία ακόμη δεν έχουν τοποθετηθεί και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να τοποθετηθούν ποτέ οριστικά, το απαράτους κρίτικους έχει αυτή τη μορφή. Αυτό από άρθρο του Τζάνκο του 2008. Αυτό που βλέπετε, δεν έχω. Τέλος πάντων, μπορείτε να το διακρίνετε μετά από τη μετάφραση, δεν νομίζω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω το pointer. Όλο είναι απαράτους κρίτικους. Είναι πραγματικά η φιλολογία της ελίτ για ένα κείμενο το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Έρχομαι τώρα, είδατε αυτά τα μικρά κομματάκια, τα σπαράγματα, έρχομαι τώρα να σας δείξω την μορφή που έχει, μια πολύ μερική, ένα slide, τη μορφή που έχει στην ιστοσελίδα μας η έκδοση του παπύρου. Και είναι αυτό που λέμε multi-version, διότι αντί έχουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύσουμε βεβαίως το απαράτους κρίτικους και υπάρχει στην ιστοσελίδα για την έκδοση Ferrari. Η ελληνική έκδοση δεν έχει απαράτους κρίτικους. Βλέπετε την ίδια σελίδα, την ίδια στις δύο περιπτώσεις, δύο διαφορετικών εκδοτών, το βασικό κείμενο, πόσο διαφορετικό είναι από διαφορετική τοποθέτηση των μικρών σπαραγμάτων. Εν διάφτη περιπτώσει, η ψηφιακή έκδοση ενός τέτοιου κειμένου, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως από τους ειδικούς, από τους φιλολόγους, είναι μία πρόκληση. Και θα περάσω τώρα, για να τελειώσω,
έχει αλλάξει βέβαια της οθόνης. Δεν αναγνωρίζω την οθόνη μου, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, στην ιστοσελίδα, δεν ξέρω γιατί μεγάλωσε τόσο πολύ. Λοιπόν, στην ιστοσελίδα του Κέντρου για τον Πάπυρο του Δερβενίου εμφανίζεται η έκδοση μόνη της, των Πρίνκεψ, Τσαντσάνογλου Παράσογλου Κουρεμένος, και εμφανίζεται επίσης, δυστυχώς αυτό είναι θέμα σύνδεσης με τον προτζέκτορα, αλλά αυτή την ώρα θα προσπαθήσουμε να μην είμαστε τελειοθύρες. Αυτό είναι το multiversion με τις δύο εκδόσεις και ο τρόπος με τον οποίο με ένα απλό κλικ δίνουμε το βασικό κείμενο χωρίς τις συμπληρώσεις είναι αυτός, ώστε η χρήση του παπύρου ως διδακτικού και ερευνητικού υλικού με άλλα στοιχεία τα οποία βεβαίως αυτή την ώρα της ημέρας και με τον χρόνο που διαθέτουμε δεν θα σας παρουσιάσω. Θα ήθελα απλά, εφόσον μιλούμε για ψηφιακή τεχνολογία, για διάδοση και θα ήθελα απλώς ως μέρος για να δείξω με ένα παράδειγμα την πολιτική μας να σας δώσω ένα παράδειγμα του πολυσχολιασμού. Ένα μόνο, είχα δύο ετοιμάσει, αλλά θα αρκέσει αυτό το οποίο για αυτή την ώρα της μέρας μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η λέξη, πρώτα απ' όλα ο πολυσχολιασμός υλοποιεί από εκδοτική άποψη τα αποτελέσματα των διεπιστημονικών εργασιών, πάντοτε υπό την ευθύνη ενός editor, ειδικού στο συγκεκριμένο τομέα, για να διασφαλιστεί η οργάνωση της ύλης και η επιστημονική εγκυρότητα. Ένα παράδειγμα, ο τρόπος μας, ένας από τους τρόπους να υλοποιήσουμε την διεπιστημονική έρευνα, είναι να χρησιμοποιήσουμε τον αρχαίο τρόπο του υπομνηματισμού, δηλαδή να ξεκινήσουμε από το κείμενο και να συγκεντρώσουμε οι ομάδες που δουλεύουν γύρω από αυτά τα κείμενα, οι οποίες είναι διεπιστημονικές και καλύπτουν όλους τους κλάδους τους οποίους χρειαζόμαστε κάθε φορά ανάλογα με το κείμενο, εργάζονται σε πολύ υπομνηματισμό των κειμένων. Εν αυτή περίπτωση το meeting point για την διεπιστημονική έρευνα είναι οι λέξεις, είναι το κείμενο. Πολλές φορές ένα κείμενο όπως ο Πάπυρος του Δερβενίου ή απλά τα έργα του Αριστοφάνη ή ο Πλάτωνας δεν είναι κτήμα μιας ειδικότητας, άσχετα εάν οι ακαδημαϊκές μας πρακτικές κάνουν τα κείμενα κτήματα κατά κάποιο τρόπο των ειδικοτήτων. Αυτό στερεί τους φοιτητές, το κοινό, τους άλλους ερευνητές από ένα πλούτο οπτικών και αναλύσεων οι οποίες μπορούν να προκύψουν από τη διεπιστημονική έρευνα και το πρόβλημα είναι πώς μπορεί κανείς παρόλα αυτά να δημιουργήσει μία δραστηριότητα και δημοσιεύσεις με διάρκεια και όχι απλώς επί συγκεκριμένων θεμάτων συναντήσεις οι οποίες μετά δεν έχουν την απαραίτητη συνέχεια για να μπορέσει κανείς να ολοκληρώσει τη μελέτη μεγάλων τομέων της ελληνικής και όχι μόνο της ελληνικής γραμματείας και του πολιτισμού. Διότι αυτό το ψηφιακό μοντέλο μπορεί να... Αυτές είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις, πολύ δύσκολα θέματα για την ψηφιακή τεχνολογία. Το να χρησιμοποιήσει κανείς αυτό το μοντέλο σε ένα αγγλικό ποίημα ή σε ένα σύγχρονο κείμενο είναι πολύ πιο απλό. Εν τω μεταξύ περιπτώσει, όπως βλέπετε στο κείμενο, η λέξη η οποία έχει δεχτεί πολύ σχολιασμό, μαλτισκόλια, εμφανίζεται με άλλο χρώμα. Και σε αυτή την περίπτωση, παραδείγματος χάρη, στην σελίδα 6 του παπύρου, γίνεται λόγος για το πώς μπορεί κανείς να κατευνάσει
μιλήσουσι άλλωστε στα αρχαία ελληνικά τους δαίμονες που εμποδίζουν τις ψυχές να φτάσουν στον προορισμό τους στον κάτω κόσμο. Είναι ένα από τα θέματα του πολυσχηδούς αυτού φοβερού έργου. Εν τη αυτή περιπτώσει, θεωρία, ιερουργία, προσοκρατική φιλοσοφία, ορφική ποίηση, όλα αυτά συγκλίνουν στο να εκφραστεί ο γράφων, ο ανώνυμος, ο γράφων, όχι ο γράφων, ο ανώνυμος, ας πούμε, συγγραφέας του παπύρου του Δερβενίου, για το τι πρέπει να κάνει κανείς και ποια μπορεί να είναι τα μέσα για να ξορκιστούν, θα λέγαμε, αυτοί οι δαίμονες. Σε αυτή την περίπτωση, ένας τρόπος είναι, και γι' αυτόν φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζουμε «Διεπιστημονικές χρήσεις των πηγών, οι άλλοι κόσμοι του Αριστοφάνη», υπό την εκδοτική ευθύνη της καθηγήτριας Σίλβιας Μιλανέζη, καθηγήτρια στο Παρίσι. Ένας τρόπος είναι να δούμε από άλλες πηγές, γραπτές, εικόνες κλπ, ποια ήταν η άποψη, ποιες μπορούσαν να ήταν οι, πώς μπορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες να παριστάνουν με διάφορους τρόπους, σε διάφορα έργα, τον άλλο κόσμο. Και βέβαια, μία από τις πολύ σημαντικές πηγές είναι οι κωμωδίες του Αριστοφάνη. Οι Βάτραχοι. Εν τη αυτή περιπτώσει, εδώ πέρα έχετε ένα δείγμα, ας πούμε, ένα δείγμα πολυσχολιασμού, από όπου, υπό την ευθύνη ενός εκδότη, από όπου μπορεί κανείς, θα έπρεπε να έχω ανεβάσει, ναι, όπου μπορεί κανείς να βρει πλήρη σχολιασμό σε αυτή την περίπτωση, τις βασικές πτυχές, τέλος πάντων, που μπορούν να δώσουν ελληνιστές για αυτό το θέμα και που μπορούν να συμπληρώσουν την γνώση και το σχολιασμό του παπύρου σε αυτό το σημείο. Και τελειώνοντας, θα αναφερθώ, γιατί έχει σχέση με αυτό το παράθυρο που βλέπετε και γιατί είναι μια σημαντική πτυχή του προγράμματος ΑΗΜΟΥΣΙΟΝ, η διεπιστημονική αρχαιογνωσία και το θέατρο, η φιλολογία και η σκηνοθεσία. Όλη σχεδόν η λογοτεχνική παραγωγή, όλα τα είδη, έχουν να κάνουν με παράσταση και προφορικότητα, με performance. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο να αναστήσει κανείς, και ούτε ελπίζει να αναστήσει αυτή τη διάσταση των κειμένων για τη σκηνή, αλλά αυτή η διάσταση είναι ενσωματωμένη στον αρχαίο λόγο σε ένα βαθμό. Όμως εμείς διαβάζουμε έργα τα οποία ήταν προορισμένα για να παρασταθούν στη σκηνή, και αυτά δεν είναι μόνο το θέατρο, είναι και τα ομηρικά κείμενα, είναι και η ιστορία πολλές φορές και λοιπά, και υπάρχουν θεωρίες και για τους πλατωνικούς διαλόγους, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι staged με έναν τρόπο. Εν τη αυτή περιπτώσει, ένας από τους βασικούς σκοπούς του προγράμματος είναι να μελετηθούν τα κείμενα από αυτή την άποψη. Η οπτική μας για την μελέτη των κειμένων τροποποιείται πραγματικά μέσα από αυτή τη διαδικασία της πολυδιάστατης επιστημονικής συνεργασίας. Και για να στηρίξει την μελέτη των κειμένων από την πλευρά της performance, για να στηριχθεί αυτή τη μελέτη, το πρόγραμμα δημιουργεί επίσης την εγκυκλοπαίδεια μίμησης για τους όρους που έχουν σχέση στα αρχαία κείμενα με την performance. Εν τη αυτή περιπτώση, θα ήθελα μόνο να σας δείξω, σε αυτή την περίπτωση όπου εμπλέκεται το θέατρο, ο Αριστοφάνης, η Βάτραχη, ένα τύπο πολυσχολιασμού, όπου η μελέτη του κειμένου συνοδεύεται επίσης από στοιχεία όπως εικόνες από τα Αγγεία. Εδώ πέρα βλέπετε ένα εκπληκτικό Αγγείο του 6ου αιώνα με τις Δαναΐδες, να γεμίζουν και να μην γεμίζουν τον περίφημο πίθο, και τον Σύσυφο δεξιά, φαίνεται κάπως. Εδώ βλέπετε από παράσταση του Σολομού, έχουμε αυτό το υλικό χάρη στη συνεργασία του καθηγητή Πλάτωνα Μαυρομούστακου. Αυτή η εικόνα είναι από παράσταση του Σολομού των Βατράχων στο Εθνικό Θέατρο, και λυπάμαι που η εικόνα... Θα ήθελα να σας δείξω την Περσεφόνη στους Βατράχους να πλέκει, ας πούμε. Και έχασα
Και το τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να σας δείξω, αφού πω για να μην πω τίποτα μετά από αυτά τα 2 λεπτά βίντεο, είναι ότι αυτή η ψηφιακή δομή είναι διαθέσιμη σε όποιον θέλει να τη χρησιμοποιήσει για δικούς του σκοπούς, είτε στην τάξη, στο πανεπιστήμιο, είτε σε σχολεία, με οποιαδήποτε κείμενα. Και εν διάφορη περιπτώσει τελειώνω. Εδώ γίνεται λόγος για την έμπουσα, το τέρας της έμπουσα, το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική λογοτεχνία με τον Αριστοφάνη και μπορεί να είναι ένας δαίμον ο οποίος εμποδίζει τις ψυχές. Αυτό το πολύ σύντομο βίντεο, 1 λεπτό, 1,5 λεπτό, είναι από τη σκηνοθεσία του Ρονκόνη των Βατράχων, και επειδή είναι πολύ δύσκολο, φαντάζεστε, να παραστήσει κανείς στη σκηνή την έμπουσα, η οποία ήταν ένα τέρας, το οποίο δεν ξέρουμε βεβαίως την όψη, αλλά μπορεί να είχε πολλά πόδια, πολλά χέρια, πολλές μορφές κλπ. Ο Ρονκόνη, ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, αυτό το βίντεο το έχει σχολιάσει και μας το έχει δώσει η Ιταλίδα συνεργάτης μας από την Φεράρα, η Άντζελα Αντριζάνο, εδώ η λύση που έδωσε σκηνικά. Και για αυτή την περίπτωση το project είναι ακριβώς η συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των τομέων που μπορεί να συνεισφέρουν και στην αρχαιογνωσία αλλά και στην σημερινή πραγμάτωση των αρχαίων ελληνικών έργων. Σκηνική πραγμάτωση. Ελπίζω να λειτουργήσει. Παδρόνε. Διόνυσος και Ξανθίες. Τρέμουν, κλαίνε, γιατί πρέπει να περάσουν τις πόρτες του κάτω κόσμου. Ο Διόνυσος τρέμει. Ακούνε ήχος. Και σε λίγο θα δουν την έμπουσα. La cosa migliore è di andare avanti. Questo è proprio il posto di quei mostri. Terribili, come diceva Eracle. Sì, Eracle. Faceva lo spaccone per spaventarmi. Lui lo sa che io sono bellicoso. E ne ha invidia. Non v'è cosa che sia mai tanto fiera quanto Eracle. Per me ne vorrei proprio trovare qualcuno per ingaggiare una lotta degna di questo ghiaccio. È giusto, per Zeus. Ecco, che odo. Un rumore. Dove? Dove? È di dietro. Passa dietro. No, è davanti. E passa davanti allora, no? Ecco, che vedo per Zeus. E un lui mostro. Grande. E che specie. Come americano, è spaventoso. Fai fantasia, io non parlo. E diventa di tutte le specie. Ora è un bue. Un bue. Ora. Προσπαθώ να την περιγράψω. E adesso poi è una donna bellissima. Dov'è? Che ci vada sopra! Ma non è più donna. Ora è una cagna. Allora è fusa. Certo, tutta la faccia le splende di fuoco. E c'è una gamba nel bronzo. Sì, proprio per Zeus. E l'altra, vedi, è di sterco. Dov'è che posso rifugiarmi? Αυτή είναι μία από τις πιθανές σκηνοθεσίες της πολύ δύσκολης αυτής σκηνής. Η Βάτραχη είναι δύσκολη στη σκηνοθεσία, με πολλή συζήτηση από την αρχαιότητα για το αν εμφανιζόταν ο χορός ή όχι. Αυτή είναι μία σύντομη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαδοπούλου. Πήραμε μία εικόνα. Τι μπορεί να κάνει κανείς στην πράξη με την ψηφιακή τεχνολογία σε προηγμένα κέντρα. Μιλάει για το Center of Hellenic Studies που ανήκει στο Harvard, δεν είναι στη Βοστόνη, είναι στην Washington. Επικεφαλής είναι ο Gregory Nas και μία ομάδα ανθρώπων και δουλεύουν με όλα αυτά που είδαμε. Από τους αθηναϊκούς διαλόγους που κάνουν το ηλεκτρονικό περιοδικό και έχουν περάσει και όλα αυτά που λέμε σήμερα θα περάσουν εκεί. Και θα μπορεί κανείς να τα ακούσει, να τα δει, να τα σχολιάσει. Όλα περνάνε στο e-journal, το οποίο έχει στηθεί με έναν καινούριο τρόπο, μια άλλη νοοτροπία να δώσεις αυτά τα πράγματα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα κείμενο. Μας έδειξε η κυρία Παπαδοπούλου
το τι έχει γίνει εκεί από το Μουσείο της Αλεξανδρίας μέχρι την συνοίκηση, μέχρι την μίμηση, και βλέπετε πώς όλα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά, να αξιοποιηθούν επιστημονικά. Αυτό το περίφημο πάπυρος του Δερβενίου, το οποίο είναι ένα μεγάλο φιλολογικό θέμα, έχει μεγάλη ιστορία, το είδαμε στην έκδοση του Τσαντσάνογλου και του Παράσογλου, που είναι εκδεδομένο. Είναι το πιο παλιό κείμενο που έχουμε και από αυτή την άποψη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και είδατε αυτόν τον πολυσχολιασμό που έχει αυτό το κείμενο και πώς ζωντανεύει με όλη αυτή την πληροφορία που μας είπε και η κυρία Ρουεσέ, με άλλο τρόπο για τα αντικείμενα η κυρία Κέρτς. Βλέπετε τη δουλειά που μπορεί να γίνει στο χώρο της φιλολογίας με τις μεθόδους αυτές της ψηφιακής τεχνολογίας. Δύο-τρεις ερωτήσεις για να τελειώσουμε αυτή την ημερίδα. Ό,τι θέλουμε από τα πράγματα που ακούσαμε, αν υπάρχει κάτι, να το ακούσουμε. Κύριε Χατζηλάκο. I heard Charlotte and Peter. Άκουσα τη Σαρλότ και τον Πίτερ να λένε τα ακόλουθα. Τους άκουσα να λέτε σε δύο διαφορετικούς τομείς των κλασικών γραμμάτων ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν πολλά να μας προσφέρουν. Είναι ένα win-win situation. Μας δίνουν τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε, να σκεφτόμαστε, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα κλασικά γράμματα, οι κλασικές σπουδές. Και λέτε ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι το κόστος στο οικονομικό, υπάρχουν οι κοινωνικές υπερδρομές. Η Σάρλοτ είπε ότι πολλές φορές το εμπόδιο είναι οι προσδοκίες που έχουμε εμείς φτιάξει γύρω από το δικό μας το έργο, οι φιλόλογοι, ότι έχουμε ορίσει το βιβλίο ως το δημιούργημά μας και τότε αξιολογείται με αυτόν τον τρόπο το ίδιο το έργο. Και ο Πίτερ όμως είπε ότι οι νομικοί κανόνες που έχουμε δημιουργήσει για να προστατεύσουμε την πνευματική μας ιδιοκτησία αποτελούν πλέον εμπόδιο. Αυτό ακούγεται λογικό? Μήπως σας έχω παρερμηνεύσει? Θα μπορούσατε να προβείτε σε σχετικά σχόλια? Ευχαρίστω. Ναι, θεωρώ ότι σε πολλούς τομείς και στις παραστατικές τέχνες υπάρχει πολύ καχυποψία. Υπάρχει φόβος ότι τα δημιουργήματα κάποιων θα ανακατευτούν, θα αλλάξουν, θα καταστραφούν. Είναι πολύ δύσκολο να βγάλει κανείς χρήματα ως θεατρικός συγγραφέας, και αν τα καταφέρεις μετά από 30 χρόνια αγώνα και έχεις πνευματικά δικαιώματα στο έργο σου, από εκεί βγάζεις το ψωμί σου. Και πρέπει να καταλάβουμε τους θεατρικούς λοιπόν συγγραφείς, τους σκηνογράφους, άνθρωποι δηλαδή που εργάζονται και που βγάζουν το ψωμί τους βάσει των πνευματικών δικαιωμάτων. Θέλουμε λοιπόν να αναδημιουργήσουμε τους κανόνες έτσι ώστε να υποφελούνται και αυτοί από αυτά που κάνουμε. Δεν πρέπει να είμαστε υπερφύελοι ή αυθάδεις ή υπερόπτες. Πρέπει όλοι να είναι μαζί μας, να είμαστε μαζί στον ίδιο δρόμο. Δηλαδή, ποια είναι τα ωφέλη, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα νομοθετήματα. Οι δικηγόροι πρέπει να εργάζονται για λογαριασμό μας, όχι εμείς για αυτούς. Έτσι είναι το σωστό. Έχουμε λοιπόν μια πρόκληση ως ακαδημαϊκοί με αυτές τις τεχνολογίες. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο στο οποίο θα τις χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, και το ίδιο ισχύει με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Μας ενδιαφέρουν πολύ τα peer review journals, τα κείμενα, τα βιβλία. Το θέμα είναι πώς θα ξεφύγουμε από όλα αυτά. Θεωρώ ότι οι επιστήμες ήδη το έχουν καταφέρει. Πολλά γίνονται online στον τομέα των επιστημών. Νομίζω ότι και εμείς θα μπορέσουμε να κάνουμε και το ίδιο σε λίγο, αλλά οι παραδόσεις χρειάζεται χρόνο να αλλάξουν. Μόνο και μόνο όμως που το συζητάμε, νομίζω ότι ήδη ξεκίνησε η αλλαγή. Και ήταν πολύ καλό να συνδέσετε αυτά που είπατε, και νομίζω ότι όντως αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Με συγχωρείτε. Εάν δεν υπάρχει, θα ήθελα να τελειώσουμε αυτή την ημερίδα με τι άλλο, με ευχαριστίες. Ευχαριστίες πρώτα-πρώτα στους ομιλητές. Νομίζω ότι όλοι αισθανθήκαμε ότι μας πήραν, μας ανέβασαν, μας προβλημάτισαν, μας έδωσαν σκέψη, μας έδειξαν τι θα πει ψηφιακή τεχνολογία, μας άνοιξαν ορίζοντες. Εγώ τουλάχιστον
που δεν είμαι ειδικός, έμαθα πάρα πολλά. Ένας απλός χρήστης είμαι αυτής της τεχνολογίας, αλλά είδα μέσα από αυτά που άκουσα πάρα πολλά πράγματα, εφαρμογές, την εκπαίδευση, κατάλαβα αυτά τα θέματα της δημοκρατίας, πώς ανοίγουν όλα αυτά, και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές που δούλεψαν για να μας παρουσιάσουν αυτή την πολύπλευρη προσέγγιση της ψηφιακής τεχνολογίας και τη συμβολή της στην εκπαίδευση και στην δημοκρατία. Για την οργάνωση αυτής της ημερίδας δουλέψαμε κάποιοι άνθρωποι, και ο μεν ένας είναι ο ομιλών και τον είδατε, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν τους είδατε. Είναι η διδάκτορη Νίκη Τσιρόνη, η οποία επικοινώνησε μαζί σας και η οποία είναι ο επιστημονικός, ο ακαδημαϊκός συνεργάτης αυτής της, των Αθηναϊκών Διαλόγων. Είναι η Έφη Τσιότσιου, η διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Είναι η Μαρία Ιπαγώνη, η Χαρά Ισίρου, η Φρυδερίκη Χατζιαντωνίου και η Βίκη Γεροντοπούλου και ο κύριος Νίκος Ανδρουτσόπουλος. Όλοι αυτοί βοήθησαν, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να στηθεί αυτό το πράγμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό. Και βεβαίως η στέγη, ο διευθυντής της στέγης, ο κύριος Καράς, ο οποίος ήταν και είναι εδώ παρόν. Όλοι βοήθησαν, η Αφροδίτη Παναγιωτάκου που έχει την ευθύνη για την προβολή των όσων γίνονται εδώ. Ο ίδιος ο πρόεδρος μας, ο Αντώνης ο Παπαδημητρίου, ο οποίος δεν είναι μεν εδώ, αλλά πάντοτε ρωτάει, συμμετέχει, ακόμη και το θέμα, η διατύπωση του θέματος είναι δική του. Και θα ήθελα όλους να τους ευχαριστήσω. Αυτά που είδαμε απόψε θα τα δούμε στο e-journal, στο Athens Dialogues, και επίσης πρέπει να πω ότι μεταδίδονταν την ώρα που γίνονται εδώ. Και ένας λόγος για τον οποίο κάποιοι φίλοι δεν έρχονται είναι γιατί μπορούν με άνεση να τα παρακολουθήσουν από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Θέλω να ευχαριστήσω το κοινό, τους ανθρώπους, εκπαιδευτικούς, πληροφορικούς που είναι κοντά μας, και πιστεύω ότι όλοι κερδίσαμε από αυτή την ημερίδα. Σας ευχαριστώ όλους και σας συγχαίρω τους ομιλητές.